Γεια σου κύριε Καρακατσάν. Γεια σου κύριε Τραχονίδικα. Όπως υποσχεθήκαμε, το πρώτο μας podcast ανέπιανε 100 reactions μες στο Facebook που το βάλα εγώ, που βέβαια λίγο μαφία, διότι έχω καμπόσους μες στο Facebook, άρα ήταν να πιάσει άνετα, ας πούμε. Ας εγώ έβαλα όλη μου την οικογένεια να κάνει like. Άγια, αλλά ξάρτης να κάνουμε. Λαλή σου, αρέσκουν μας τα podcast. Λοιπόν, καλώς όρισες στο workspace της Louvana Records για ακόμα μια φορά. Το podcast τούτον είναι μια ευγενής χορηγία της LLPO Law Firm και ευχαριστούμε τους. Σήμερα λοιπόν να κάνουμε ένα τσιλό πιο εξειδικευμένο podcast που αφορά μουσικούς, τραγουδοποιούς, συνθέτες και αφορά τα πνευματικά δικαιώματα. Ενώ πως το ταμπού στην Κύπρο τα πνευματικά δικαιώματα, δηλαδή άμα μιλάς για το πράγμα έτσι φοβάσαι κιόλας λίγο. Ξαλήθηκε ότι είναι μόνο στην Κύπρο, παντού που γενικά έτσι υπάρχει μια γκρίζα ζώνη, ρε παιδί μου, είναι που πώς λειτουργούν τα πνευματικά δικαιώματα και τα λοιπά, αλλά ελπίζω έτσι δράστον να σύρουμε λίγο φως που λέει κουβέντα σε κάποια πράγματα έτσι να αξιφοηθεί ο κόσμος. Εντάξει, σημαντικό να πούμε ότι δεν είμαστε ούτε δικηγόροι, ούτε καθηγητές του music business. Τα πράγματα που να πούμε είναι εκ πείρας και που το σκεύασμα που κάνουμε. Mm-hmm. Τούτον το πράγμα, τα πνευματικά δικαιώματα, ο τρόπος που δουλεύουν αλλάσουν με την ημέρα πλέον, ειδικά με την digital την τεχνολογία. Άρα, καλά να πούμε και σε εκείνους που να μας παρακολουθήσουν ή που μας παρακολουθούν τέλος πάντων, ότι τούτη είναι η προσωπική μας άποψη και η προσωπική μας πείρα και ότι μην έρθετε μετά να μας κινήσετε μας αγωγή. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, να ξεκινήσω εγώ ξάση. Πάρ' το πάνω σου. Πάρω πάνω. Ωραία, να ξεκινήσουμε... Που το τι είναι τούτο το πράγμα, να ξεκινήσω με το να πω ότι τα πνευματικά δικαιώματα σε οποιαδήποτε μορφή να συζητήσουμε είναι η περιουσία του καλλιτέχνη. Δηλαδή όπως έχεις, όπως σου έδωσε ένα διαμέρισμα ο παππούς σου, ας σου έδωσε ή όπως αγόρασες ένα αυτοκίνητο, η πνευματική σου ιδιοκτησία είναι η περιουσία σου. Ισχύει. Να το πούμε ναι, αλλά να πούμε ότι όταν μιλούμε για πνευματική ιδιοκτησία, στην πραγματικότητα μιλούμε για τα δικαιώματα που έχει κάποιος πας του την ιδιοκτησία. Όπως είπε, εσύ είναι απλά και μόνο ο τίτλος ιδιοκτησίας, αλλά το ποια δικαιώματα απορρέουν εκ της ιδιοκτησίας μιας πνευματικής δημιουργίας. Δηλαδή με λίγα λόγια, πες εγώ έχω ένα διαμέρισμα, ας πούμε και δικό μου, ας σου τον νοικιάζω εσέναν, εσύ έχεις το δικαίωμα να το χρησιμοποιάς για 5 χρόνια, ας πούμε, και μετά μπορείς και το δικαίωμα να το ανανεώσεις για άλλο 1 μήνα, αλλά το διαμέρισμα να ανήκει μου εμένα. Ακριβώς. Ή και πάλι, ακόμα και με παράδειγμα, τέλος πάντων το διαμέρισμα, όπως είπες εσύ για εκείνη η ιδιοκτησία, ακριβώς και από το παράδειγμα σου φαίνονται και το ποιες είναι οι διαφορές και πώς λειτουργεί και ποια δικαιώματα ακριβώς έχει. Δηλαδή μπορεί κάποιος, παραδείγματος χάρη, έχει λες ένα δικαίωμα να το ενοικιάζεις σε κάποιον, να σου... τώρα ίσως να είναι και κακό το παράδειγμα μας, αλλά ίσως μας βοηθήσει κιόλας. Το ενοικιάζεις σε κάποιον, αλλά εκείνος που του τον ενοικίασες δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με το διαμέρισμα. Δηλαδή ακόμη και αν σου πληρώνει έναν ποσό για την ενοικίαση, άρα για τη χρήση, δικαίωμα χρήσης, ας πούμε, το διαμέρισμα σου, την ίδια στιγμή έχει εσύ το δικαίωμα που με βάση τις νομοθεσίες που υπάρχουν σε κάθε χώρα ή το συμβόλαιο που υπογράψαμε. Ή το συμβόλαιο που υπογράψεις ακριβώς, να καθορίσεις ποια είναι τούτη χρήση που μπορεί να κάνει με το διάνοιμα σου. Σε έτσι, κατά αναλογία, μπορούμε να πούμε ότι ισχύει και για τα πνευματικά δικαιώματα που έχουν να κάνουν με τις τέχνες και με τον πολιτισμό, και συγκεκριμένα για τη μουσική που μιλούμε, γιατί νομίζω ότι δεν μπορούν να επικεντρωθούν παραπάνω. Σημαντικό επίσης να πούμε ότι να κάνουμε ένα διαχωρισμό μεταξύ τούτων που λέμε πνευματικά δικαιώματα και copyrights, που στην πραγματικότητα είναι εν τούτων που επικράτησε εν τα δικαιώματα οικονομικής φύσης που έχει κάποιος για το έργο του. Άρα είναι το δικαίωμα του δημιουργού
να έχει οικονομικό όφελος ακριβώς που είναι το πράγμα. Την ίδια στιγμή, και χωρίζονται σε πολλά άλλα, να τα αναφέρουμε στη συνέχεια. Την ίδια στιγμή να πούμε ότι υπάρχουν και το που λέμε το ηθικό δικαίωμα του, των δημιουργών, που είναι κομμάτι των πνευματικών δικαιωμάτων, με την έννοια ότι είναι το δικαίωμα που έχει ένας δημιουργός, παραδείγματος χάρη, να απαγορεύσει, λέω εγώ, τη χρήση του έργου του, τη μουσική του, που κάποιον που θεωρεί ότι τον προσβάλλει. Είναι αποκλειστικό δίκαιο, ή ξέρω εγώ, να απαγορεύσει σε κάποιον να χρησιμοποιήσει τη μουσική του. Είτε τούτη είναι ηχογραφημένη και υπάρχει σαν το λεγόμενο master recording, το οποίο να το πούμε, είτε είναι σε μια κόλλα χαρτί. Δηλαδή, εγώ μπορώ να γράψω ένα τραγούδι και να σου πω, κύριε Καρακατσάνη, εσύ δεν δικαιώσα να το παίζεις στον το τραγούδι, διότι ξέρω εγώ, μου αρέσκουν τα μαγιά σου, ας πούμε. Ναι, για διάφορους λόγους, ναι, ακριβώς ναι, το τι χρειάζεται, ποια είναι η τεκμηρίωση που χρειάζεται, το πούμε έτσι, για έναν έργο ώστε να αποκτήσει πνευματικά δικαιώματα, να πούμε ότι στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται οποιοδήποτε είδους κατοχύρωση σε κάποια υπηρεσία. Το οποίο παγιά ήταν έτσι ένα θέμα και πεσίγουν και πολλούς μουσικούς που συζητούν, δηλαδή έρχονται στο στούντιο και λένε μου, τώρα έγραψαν το τραγούδι, τώρα κατοχύρωσα το. Και λέει, του ρε φίλε, έγραψες το, ναι, ηχογράφησες το στο τηλέφωνο σου, τον πρώτο σου ντεμάκι, ναι, δικό σου, δηλαδή εμπολά δύσκολο μετά να μην μπορέσεις να αποδείξεις ότι εσύ το έγραψες πρώτος. Αξίζει, τούτες ιστορίες με το, ειδικά πιο παλιά ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, που γίνονταν, μπορεί κάποιος να σου κλέψει ένα κομμάτι, ας πούμε, αν δεν προλάβαινες, παραδείγματος χάρη, να το ηχογραφήσεις, γιατί παραδείγματος χάρη τότε για να ηχογραφήσεις, πρέπει να πάει σε στούντιο, άρα χρειάζεται μια διαδικασία και έναν κόστος. Σήμερα πολλά πιο εύκολο κάποιος να ηχογραφήσει κάτι και αυτόματα να κατοχυρωθεί το δικαίωμα του δημιουργού. Και να τεκμηρώσει και την ημερομηνία. Ακριβώς, μέσω, μέσω του file, της ημερομηνίας του file, να φέρουν παλιά. Και ακόμα και τώρα κάνουν το κάποιοι. Ξέρω εγώ, μπορούν να γράψουν τους στίχους και συγχορδίες και το που λέμε, έκαναν μια συστημένη επιστολή στον εαυτόν τους και στέλναν τη μέσω ταχυδρομής στον εαυτόν τους, την οποία αφήνουν τον κλειστό το φάκελο, ώστε να μπορεί να αποδείξεις κάποια στιγμή, εάν κάποιος σου προσβάλλει τα δικαιώματα, ότι είναι δικό σου. Ναι. Τούτα λίγο πολλά έχουν εκλείψει, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Να ξεκινήσουμε και να πούμε για δύο είδη δικαιωμάτων, να τα πούμε στα αγγλικά, διότι νομίζω είναι η ώρα που εμείναν, είναι τα performance rights και τα mechanical rights. Να τα πούμε, να τα πεις εσύ. Να τα πούμε, απλά είναι καλό να πούμε τώρα ότι τούτη είναι μια κατηγορία δικαιωμάτων, όπως είπαμε, τα copyrights, όπως ονομάζονται στην αγγλική την νομική ορολογία, εντός πάντων, γιατί το που λέμε σε άλλες, το imperial σύστημα, που όταν λένε imperial εννοούμε κυρίως το ευρωπαϊκό εκτός της Αγγλίας, δηλαδή γαλλικό, γερμανικό, επικράτησε παλιά μια άλλη ορολογία, ονομάζεται τον author's rights, τα δικαιώματα του δημιουργού παρά τα δικαιώματα που απορρέουν που το έργο αυτό έχει να κάνει με τη φιλοσοφία, όπως έχει τούτο, όπως είπαμε, είναι το ένα, είναι η πνευματική ιδιοκτησία. Και έχεις μετά και τα συγγενικά δικαιώματα που να τα αναφέρουμε μετά, που είναι η άλλη κατηγορία στην πραγματικότητα. Και βέβαια και τα τρία τούτα χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες, τα οποία να τα πούμε σιγά σιγά. Και ξεκινούμε με τον που είπες. Δηλαδή, ξεκινούμε με τα performance rights. Ακριβώς. Για τα οποία είναι υπεύθυνες να τα συλλέγουν εκ μέρους των δημιουργών οι λεγόμενες PROs, Performance Rights Organizations. Στην Κύπρο έχουμε κυρίως, στην Κύπρο έχουμε τη λεγόμενη PRS, η οποία ίσως να κάνουμε μια παρέθεση τώρα, να πούμε ότι η PRS συλλέγει και δικαιώματα για τους δημιουργούς που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο, αλλά κιόλας εισπράττει και που τα μέρη όπου γίνεται public broadcasted ή performed η μουσική. Δηλαδή, να πάει σε ένα μαγαζί που παίζουν ζωντανά μουσική και να συλλέξει τα δικαιώματα που αναλογούν στους δημιουργούς των έργων που ακουστήκαν και να πάει και σε ένα μπαρ να συλλέξει χρήματα για τα δικαιώματα για τους δημιουργούς τους οποίους η μουσική επέκτηγε που τα ηχεία, που τα μεγάφωνα, που μια συσκευή. Ωραία, αξίζουν που τούτο να πούμε ότι στη μαμαδικότητα τούτη η λεγόμενη PRO, Performing Rights Organizations, είναι οι οργανισμοί οι οποίοι, όπως είπες και εσύ,
έχουν την μέσω νομοθεσίας έχουν κατοχυρώνονται και δικαιούνται να εισπράττουν εκ μέρους των δημιουργών και εκ μέρους κάποιων των οποίων στην πραγματικότητα αν εκπροσωπούν τους δημιουργούς. Ναι, διότι, να το σημαντικό είναι διότι εγώ μπορώ να είμαι δημιουργός και να είμαι γραμμένος απευθείας εγώ σε μια από τις εταιρείες και να εισπράττω για μένα ή μπορεί να σου εκχωρήσω εσένα, σωστή λέξη, το εκχωρώ, τα δικαιώματά μου για να εισπράττεις εσύ εκ μέρους εμένα. Να είσαι ο publisher μου, ξαναλαλώ. Τούτο είναι λίγο διαφορετικό. Λοιπόν, όταν μιλούμε για performing rights, πνευματικά δικαιώματα των που λέμε performing rights, πάντα όταν κάποιος γραφτεί και γράψει ένα κομμάτι του, κατοχυρώσει ένα κομμάτι του σε τους οργανισμούς, το society, στους οποίους δίνουμε το δικαίωμα μέσω ενός συμφωνητικού, δεν σημαίνει εγώ είναι που κάνουμε, σαν να και κάνω λειτουργεί ως εισπράκτορας. Δηλαδή τα δικαιώματα που μου αναλογούν για το μουσική μου, επίσης σε τσετούν είναι σημαντικό να πούμε, που ποιους εισπράττουν τούτες οι εταιρείες, τούτοι οι οργανισμοί. Εισπράττουν όμως που λέμε, ονομάζονται χρήστες μουσικής. Και όταν λέμε χρήστες, δεν εννοούμε εκείνους που τον οποιοδήποτε κάθεται να ακούσει μουσική σπίτι του, αλλά εννοούμε κάποιον ο οποίος χρησιμοποιεί τη μουσική για επιχειρηματικό σκοπό. Δηλαδή όταν εγώ έχω ένα καφέ και βάλω μουσική και κάθε ο κόσμος τους ακούει τη μουσική. Μέρος του experience του, ακριβώς. Άρα ο καφετζής πουλά και τον καφέ, αλλά και τον περιβάλλον. Ακριβώς. Άρα, διότι είναι πάρα πολλά σημαντικό τούτον και για τους φίλους μας, τους μουσικούς που ξέρουμε όλοι, ότι οι εταιρείες που συλλέγουν πνευματικά δικαιώματα είναι δικοί μας άνθρωποι. Πρέπει να τους αγαπούμε και να μας αγαπούν. Διότι, τούτον το παράδειγμα είναι πολύ καλό, διότι όταν πάει κάποιος σε έναν καφενείο, όπως είπαμε, και θέλει να ακούσει, θέλει να πιει έναν καφέ, μέρος της εμπειρίας του είναι να ακούσει και μουσική. Και η μουσική βοηθά και όπως και το καφενείο να πουλά, ελπίζουμε, ακόμα έναν καφέ. Άρα δικαιούσε και εσύ που παίζεις τη μουσική σου να πιάσεις κάποια χρήματα. Ακριβώς. Όταν κάποιος χρησιμοποιεί, ρε παιδί μου, το έργο σου, βάλλοντας το στη λειτουργία της επιχείρησης του, ως κομμάτι της λειτουργίας της επιχείρησης του, και τούτο ένα φορά μόνο. Αφορά πάρα πολλά. Μπορεί να μιλούμε για χώρους εστίασης πρώτον και κύριο ξέρω που όπως λέτε εσύ χρησιμοποιείται μουσική, αλλά παραδείγματος χάρη χρησιμοποιείται, ξέρω εγώ, λέω τώρα ένα παράδειγμα, πιάνεις τηλέφωνο μια υπηρεσία και βάλεις στον hold και παίζεις μια μουσική. Τι είναι η μουσική, έχει δικαιώματα, πρέπει να σε πληρώσει. Πρέπει να πληρώσει που του ανήκει ακριβώς, ναι. Το έργο. Την ίδια στιγμή υπάρχουν δικαιώματα για τη χρήση μουσικής, έχουν και άλλες επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάρη, χώροι στου οποίου μαζεύεται κόσμος και πρέπει να περιμένει κόσμος, αν παίζει μουσική, είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν τους τις εταιρείες. Τώρα για το κομμάτι του μου, για το publisher, να κάνουμε λίγο καλό να ξεκαθαρίσουν, να καταλάβει ο κόσμος να είναι publisher. Γιατί θεωρώ ότι μια από τις ορολογίες που στην Κύπρο έχουν σχεδόν. Γενικά σε όλον τον κόσμο έχει λίγο γκρίζα. Ακριβώς. Να πούμε ότι στις παραπάνω εταιρείες, αν εσύ παραδείγματος χάρη σε μέλος του RPRS και να πάει να καταχωρήσεις τη μουσική σου σε τούτον τον κατάλογο ώστε να μπορεί να γίνεται μετά και να τα πούμε στη συνέχεια η διαπίστευση ότι ναι, ακούστηκε το κομμάτι σου, άρα πρέπει να πληρωθείς. Όταν καταχωρήσεις ένα κομμάτι, ένα έργο, αυτόματα να δείτε ότι καταχωρείται μισό-μισό. Δηλαδή, διά 50% δικαιώματα στους δημιουργούς που ενώ συνθέτης, ο στιχουργός και όποιος άλλος έχει γραφτεί, έχει συμφωνηθεί από τους ίδιους τους δημιουργούς ότι του οφείλεται δικαίωμα και μετά έχει σαν 50% που μπορείτε να δείτε το 50% είναι για τους publishers. Να διευκρινίσουν και ξεκαθαρίζουν δηλαδή, ότι αν δεν έχει κάποιος publisher, είσαι αυτόματα publisher του αυτού του. Άρα το 50% ως δημιουργός που μπορείτε και ως publisher είναι και το δηλαδή. Τι σημαίνει publisher στην πραγματικότητα? Εγγύνος που σε πολλές χώρες του κόσμου, σε άλλες χώρες του κόσμου, πάντου υπάρχει ξέρω, μεγαλύτερη βιομηχανία, εγγύνος που έρχεσαι σε συμφωνία μαζί του ως μουσικός, ως καλλιτέχνης και διάστητο το δικαίωμα να γυρεύει και επιχειρηματικές ευκαιρίες για τη μουσική σου. Mm-hmm. Δηλαδή, αν εσύ τώρα έγραψες ένα κομμάτι
και έκλεισε συμφωνία με ένα publisher. Και ο publisher του μου είναι εκδότης. Πάει και καταφέρει να σου κλείσει μια συμφωνία π.χ. για να παιχτεί το κομμάτι σου μέσα σε ένα επεισόδιο μια σειρά στην τηλεόραση. Εντάξει, για άλλον όνομα του τον, είναι ο Sync Agent. Ο Sync Agent διάστου στην πραγματικότητα ένα φύ για να σου κάνει τον το πράγμα. Η επίσημη ορολογία στην πραγματικότητα είναι ο publisher. Εκείνος που... Okay, είναι όπως τον εκπρόσωπο σου, ας το. Εκπρόσωπο, αλλά είναι που γυρεύει, που λέμε να σου έβρει επιχειρηματικές ευκαιρίες. Να το πούμε, να πούμε πως θα ξεκίνησε η ασυνία του publisher, γιατί είναι σημαντικό να θυμάστε το πράγμα. Τα πνευματικά δικαιώματα όταν ξεκινήσαν, ειδικά για τη μουσική, ήταν δικαιώματα το publisher και όχι το δημιουργό. Δηλαδή, όταν είχα ξεκινήσει που τα βιβλία στην πραγματικότητα, όταν κάποιος συγγραφέας έγραφε ένα βιβλίο, ο publisher ήταν εκείνος ο οποίος εξέδιδε το βιβλίο και εκείνος που πουλούσε το βιβλίο. Και στην πραγματικότητα τα δικαιώματα όταν έγιναν τότε ήταν για να κατοχυρώσουν το δικαίωμα του publisher, δηλαδή του εκδότη, εκείνου που μπορείτε να το έβαλε και τα χρήματα των κόπων. Ακριβώς την επένδυση για να σου τυπώσει, για να σου κυκλοφορήσει το βιβλίο σου, για να μην το πιάνει κάποιος άλλος να ξανακάνει κόπια που πουλάει εκείνος. Άρα τούτος είναι ο publisher, εκείνος ο οποίος κατά κάποιον τρόπο, ρε παιδί μου, εκείνος που. Εκμεταλλεύεται επιχειρηματικά και οικονομικά το κομμάτι σου, εκμεταλλεύεται με καλή έννοια, ενώ φέρνει σου έσοδα και εσένα κτλ. Αλλά όπως είπαμε, στην Κύπρο δεν ξέρω κανέναν που να έχει για να με ειλικρινείς. Εντάξει, εγώ ξέρω να θυκιώ άτομα, αλλά. Ναι. Λόγω και του μεγέθους. Και του μεγέθους. Ωραία. Πρέπει να πάμε λίγο πίσω, γιατί είναι πολλές πληροφορίες. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι τα performance rights αφορούν αποκλειστικά τη σύνθεση. Σημαίνει ότι, αν δεν κάνω λάθος και νομίζω τούτο σημαίνει, σημαίνει ότι εάν εσύ γράψεις έναν τραγούδι, είτε το ηχογραφήσεις είτε δεν το ηχογραφήσεις, εάν έρθει ο ΑΒΓ και παίξει τον το τραγούδι, εσύ δικαιούσε να λάβεις κάποιον ποσό, διότι το τραγούδι τούτον, δηλαδή σύνθεση, οι νότες, τον ντο ρε μι, σου ανήκει. Ακριβώς, το έργο του οποίου έχεις παράξει. Και μετά, τα mechanical rights αφορούν το master recording, δηλαδή η ηχογράφηση που υπάρχει σε έναν για έναν τραγούδι, είτε τούτη που το κινητό σου, είτε την έκαμε σε στούντιο, είτε, είναι τα χρήματα που απορρέουν που την... Που τα έσοδα που πιάνει εκείνον το τραγούδι, είτε να πουληθεί σε CD που είναι πλέον, είτε σε βινήλιο, είτε να παιχτεί σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα, τα λεγόμενα royalties. Mm-hmm. Και τα άλλα royalties, αλλά. Ναι, το μεκάνει καλά, όπως είπε, και σε αφορά την αναμετάδοση του master recording. Που master recording εννοούμε τη φυσική μορφή τέλος πάντων που έχει γίνει καταγραφή. Η οποία φυσική μορφή είναι digital πλέον, είναι ψηφιακή digital, μορφή. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή έναν MP3 πλέον. Είναι καλό έτσι να το για να είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι, να πούμε τι εμπούχουν να με κάνει καλά. Συνήθως, ωραία, ξεκινάμε με performing guys. Performing guys, όπως είπαμε, έχει ο δημιουργός, δηλαδή συνθέτης, στιχουργός κτλ. Και ποιοι είναι οι δημιουργοί. Ο publisher, ο οποίος μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα, αν το θέσουμε έτσι. Τα mechanical rights είναι τα δικαιώματα που στην πραγματικότητα έχουν οι εταιρείες που εκμεταλλεύονται με τον καλή έννοια το master recording. Ακριβώς. Δηλαδή οι δισκογραφικές εταιρείες, παραδείγματος χάρη, όταν μια δισκογραφική εταιρεία αναλαμβάνει παλιά να βγάλει τα CD σου, αυτόματα αποκτά δικαιώματα πάνω στον το έργο και κάθε φορά που να παιχτεί το CD σου κάπου, θα πάρει και εσύ τα δικαιώματα που σου αναλογούν ως δημιουργός. Αλλά θα πάρει και η εταιρεία, η δισκογραφική, ξέρω εγώ. Το ποσοστό που έχετε ήδη συμφωνήσει. Όχι, δεν συμφωνήσει. Να πούμε σε κάποιες χώρες, τα mechanical rights είναι fix ποσά. Δηλαδή, πάνε μόνο χάρη στην Αμερική, αν θυμούμε καλά, τώρα μιλούμε για ένα ποσό 8 cent ανά track. Ήταν στην Ευρώπη μάλλον είναι περίπου 8, είναι περίπου 9% της τιμής πώλησης του CD. Δηλαδή αν μιλούμε παράδειγμα χάρη τώρα ξέρω ένα CD που λέτε 10 ευρώ 90 cent είναι το...
Άρα, για να το καθαρίσουμε, πες εγώ έχω ένα CD το οποίο που γίνεται στο λιανικό παζάρι, δηλαδή σε ένα δισκάδικο, 10 ευρώ. Που γίνα τα 10 ευρώ, τα 90 cent αφορούν, σε την περίπτωση, αφορούν μόνο τα μηχανικά δικαιώματα, τα οποία μπορεί η συμφωνία μου με δισκογραφική είναι να πιάσω εγώ τα 45 cent. Φερίπι, μπορεί να πιάνουμε 50-50 ή 70-30. Εννοείς για τα μεκάνικα. Τα μεκάνικα rights. Okay. Άλλον το κέρδος που έχω συμφωνήσει με τη δισκογραφή μου. Μπορεί εγώ έχω να συμφωνήσει πέρα από του τόνο ότι να πιάνω και 30% ας πούμε. Ναι, άρα, είναι εάν το είναι ανεξάρτητο. Ναι. Ναι. Ωραία. Να φέρνουμε παραδείγματα νομίζω, Βολεύκη. Uh-huh. Έγραψα εγώ έναν τραγούδι. Ηχογράφησα το. Είναι δικό μου, δηλαδή γράψα και τα λόγια και τη μουσική και ούλα. Ηχογράφησα το, τέγιωσα το και έχω το τώρα πάνω στο κομπιούτερ μου. Το επόμενο πράγμα που να κάνω είναι να το ανεβάσω στις ψηφιακές πλατφόρμες, Spotify κτλ. Οι οποίες ψηφιακές πλατφόρμες, εκτός που το YouTube, αν δεν κάνω λάθος, δεν πληρώνουν performance rights. Νομίζω. Πληρώνουν, σημαντικά πληρώνουν, αλλά μια συμφωνίες οι οποίες... Κάση δεν ξέρει που πληρώνει και με ποιον τρόπο λειτουργούν. Γιατί μια από τις τεράστιες, να πούν και πότε ξεκίνησε την ιστορία και γιατί υπάρχει τώρα, είναι ότι οι περισσότερες πλατφόρμες επιχειρηματολογούν ότι όταν παίζετε ένα κομμάτι στην πλατφόρμα μου δεν είναι δημόσια εκτέλεση του κομματιού, αλλά είναι προσωπική. Δηλαδή, να πούμε ότι τα performing rights. Το οποίο μάλλον είναι αλήθεια. Έτσι. Το οποίο είναι σε κάποιο βαθμό είναι αλήθεια, αλλά του δίνει. Εντά που θέλουν να. Εντά με εγκρίζει ζώνε, ρε παιδί μου. Αλλά να πούμε ότι ακριβώ τα performing rights ξεκινούν που ότι να μεταδοθεί η μουσική. Για σκοπού κέρδου. Για σκοπού κέρδου, αλλά σε. Πώ το λέμε. Σε κοινό. Σε κοινών. Παραπάνω του ενός ατόμου. Δηλαδή, μιλούμε για ομάδες ανθρώπων, ας πούμε. Για πού ξεκινάμε. Δημόσια εκτέλεση, έτσι ονομάζεται. Και στα συντύπα και έγραφε δημόσια εκτέλεση. Ακριβώς. Ναι. Στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση. Ακριβώς. Ναι, σε ένα μαχαζί, σε ένα φεστιβάλ, σε μια συναυλία κτλ. Όταν υποτίθεται κάποιο ακούει Spotify Speed, μόνο του θεωρεί. Δηλαδή, εσύ ότι υποτίθεται. Εγώ μόνο μου που το ακούω. Ναι, βέβαια όμω στο Spotify πουλά και διαφημίσει ή πουλά οι δρομέ. Τούτο έχει να κάνει με άλλα συμφωνίε που είναι. Να πούμε ότι και το Spotify και κάθε εταιρεία streaming πρέπει να έρθει σε συμφωνία στην πραγματικότητα με τρει κατηγορίε δικαιωμάτων. Η μια είναι τα mechanical rights, όπω είπε εσύ, η άλλη είναι τα performing rights organizations που δεν με ήξερε κανένα όπω είπε. Τι συμβαίνει και ποιο πληρώνει ποιον και γιατί. Και το κομμάτι είναι το συγγενικό δικαίωμα. Το οποίο σάστα και γύρασε. Που για μένα λίγο εντάξει, είναι ακόμα πιο νεκατωμένο, ναι. Γιατί μιλούμε για ιδιοκτησία. Για μένα, γιατί, και τώρα να το έχουμε υπόψη, που για πού ξεκινά. Και τα μεγάλα ζητήματα για τα neighboring rights, όπως ονομάζονται για συγγενικά, είναι ακριβώς γιατί δεν μιλούμε για ότι έχει ενιδιοκτήτη κοινό που απολαμβάνει. Ωραία, τότε να πούμε τα neighboring rights. Να τα πω. Να τα πεις καλώ. Τα neighboring rights, τα συγγενικά δικαιώματα. Είναι όταν εγώ παίζω τύμπανα στο τραγούδι του Μιχάλη Καρακατσάνη, το μόνο που έχω κάνει σε αυτό το τραγούδι είναι παίξα τύμπανα. Και έρχονται τούτες οι εταιρείες συγγενικών δικαιωμάτων και λένε: τούτος ο άνθρωπος που παίξε τύμπανα σε αυτό το τραγούδι, από τη δημόσια εκτέλεση τούτων των τραγουδιών, δικαιούται να λαμβάνει έναν ποσό. Ακριβώς. Μισό σεν, ένα σεν, δέκα σεν, δικαιούται να λαμβάνει κάτι. Έχει να κάνει και τούτον πάλι με θέμα rates στην πραγματικότητα. Αλλά πώς προκύπτουν και τούτα, ότι ρε παιδί μου, ειδικά για τη μουσική, ξέρουμε κιόλας ότι πάρα πολλά μεγάλο κομμάτι της μουσικής, ξέρω εγώ, αφορά τους ίδιους τους μουσικούς, το πώς παίζουν τη μουσική, τους τραγουδιστές. Δηλαδή, μεγάλο κομμάτι είναι το neighboring rights για κάποιους τραγουδιστές κιόλας. Δηλαδή, μπορεί από ξεκίνηση. Διότι οι τραγουδιστές επειδή τραγουδούσαν έναν τραγούδι του Μιχάλη, ας πούμε, έπιανε μετά όλα τα χρήματα ο Μιχάλης και ο τραγουδιστής που το έκανε διάσημο. Ακριβώς. Συγγνώμη, το θυμούμε στην Αμερική, έκαναμε μια παραγωγή και ο παραγωγός πήγε μέσα στο στούντιο και τραγούδισε και εκείνο σε μια διφωνία, ξέρω εγώ, για να πιάσει εκείνο στην κυρία. Κοίτα, τούτα γίνονται. Ναι, δηλαδή τώρα, να το πούμε και το αστούτο, ότι τούτο που λέμε και συζητούμε εμείς τώρα είναι το πώς λειτουργείς. Κανονικά, που για μέσα και τούτο το δικαίωμα που έχεις εσύ και την ιδιοκτησία μπορεί να είναι μεταβιβάσεις. Δηλαδή μπορεί να πουλήσεις κάποιον. Ή να του... Και τούτο που λέμε στην Αμερική που τα λένε και points. Δηλαδή κάποιος
τον που λέμε η παραγωγή, ξέρω εγώ, μια ενός συντή, ας πούμε, τους δίνονται ποσοστά των πνευματικών δικαιωματών που έχουν οι δημιουργοί, ας πούμε, εκχωρούνται στους παραγωγούς. Αλλά να πιστέψουμε στα νέα πορυγκά, είναι τον που είπαμε ακριβώς, γιατί οι μουσικοί, οι τραγουδιστές που συμμετέχουν σε έναν έργο, και όχι μόνο τούτοι, δηλαδή μπορεί να είναι πορυγκά, να είσαι γιας παραγωγός ή μπορεί να είσαι γιας ηχολήπτης, μπορεί να συμφωνηθεί ότι είναι παιδί μου. Ακριβώς επειδή συμμετέχουν ενεργά στο τελικό αποτέλεσμα, δικαιούνται σύμφωνα με την νομοθεσία και τούτοι να εισπράττουν κάποια δικαιώματα. Τώρα το πώς αν τα δικαιώματα τούτο έχει να κάνει πάλι σε θέμα συμφωνιών κάθε χώρας με τις εταιρείες κτλ. Απλά είναι καλό να πούμε στην Αμερική, ας πούμε, δεν έχει νέοι πολύ κράτη. Και ότι ακριβώς το δείχνει ότι είναι μια νομοθεσία η οποία καλύπτει παγκόσμια τους πάντες, αλλά θέμα συμφωνιών. Και γιατί συμβαίνει τούτο, και τούτο είναι σημαντικό, ενώ το performing rights δικαίωμα ιδιοκτησίας, άρα εμπίπτει στα πλαίσια των νομοθεσιών περί εμπορίου, του world trade, ας πούμε, άρα δεν μπορεί μια χώρα να μεν διαπνευματικά δικαιώματα. Τα neighboring rights, επειδή ακριβώς είναι συμφωνία, συμφωνητικό και δεν έχει να κάνει με το θέμα της ιδιοκτησίας και της μεταβίβασης εμπορικού προϊόντος, έχει χώρες οι οποίες δεν πληρώνουν neighboring rights. Όπως είπαμε προηγουμένως, η Αμερική, ας πούμε, δεν πληρώνει neighboring rights. Εντάξει, έχουν άλλες συμφωνίες. Έχουν άλλου είδους συμφωνίες, ακριβώς. Ναι. Ωραία, επιστρέφω στο παράδειγμα μας. Έκανα το τραγούδι μου, έγραψα το, άρα πλέον υπάρχει ένα τραγούδι το οποίο εκατοχύρωσα στην PRS, η οποία είναι η εταιρεία που με εκπροσωπεί, τούτη είναι η σύνθεση μου. Μετά ηχογράφησα το τραγούδι και υπάρχει πλέον και σαν master recording. Εγώ τώρα το τραγούδι ανέβασα το στις πλατφόρμες και ταυτόχρονα ήρθε μια σειρά στην τηλεόραση και έβαλε το να παίξει μέσα σε ένα επεισόδιο. Δικαιούται να κάνουν το πράγμα? Δικαιούται η σειρά, εννοείς? Ναι, δικαιούται να κάνουν το πράγμα. Στην πραγματικότητα πρέπει να πιάσει, για να χρησιμοποιήσει έναν έργο δικό σου, πρέπει να πιάσει την άδεια σου. Πρέπει να πιάσει άδεια εκείνου που του ανήκει το master recording. Το master recording, ναι. Ο οποίος πάλι διακόπτωσε, το master recording, που έχει το master recording, έχει μάλλον ήδη και συμφωνίες και με εκείνον που του ανήκει η σύνθεση. Τι θα γίνει σε την περίπτωση? Πιθανό. Ναι. Να πούμε ότι με βάση το αγγλικό νόμο, η αγγλική νομοθεσία ακριβώς γιατί θέλει να κάπως να στηρίζει την αναμετάδοση του κομμάτου του έργου και άρα την εμπορική εκμετάλλευση του και άρα τα μεγαλύτερα έσοδα για τον δημιουργό, πιο ελαστική όσον αφορά το ποιες άδειες χρειάζεται να πιάσει κάποιος για να κάνει τον το πράγμα που είπες εσύ, να τη βάλεις σε μια διαφήμιση. Νομοθετήσεις άλλων χωρών πιο αυστηρές ότι πρέπει να έχεις ρητή θετική απάντηση που των δημιουργών και για να το χρησιμοποιήσεις. Όχι μόνο μου που του άλλη γίνω master. Ακριβώς, ναι. Επίσης να πούμε όμως ότι τούτα ούλα για πάλι κάποιος δημιουργός για να προσβάλλει μια απόφαση μιας εταιρείας, π.χ. έρχεται μια εταιρεία, πιάνει το κομμάτι σου, βάλει σε μια σειρά που λέει. Αν εγώ τώρα δεν θέλω να παίζω το κομμάτι, πρέπει να κάνω εγώ την νομική διαδικασία να τους ζητήσω να το κατεβάσουν κάτω. Είναι πέφτει αυτόματα. Δηλαδή, δεν τους απαγορεύω που πριν τον το πράγμα. Έχει το δικό να το κάνει και πρέπει εγώ μετά να έρθω να πω και να ξαναείτε για τους αλφαβήτα γη ψηλόγου και εγώ δεν θέλω να συνεχίσει να πει. Δεν συμφωνήσαμε να γίνει το πράγμα. Ακριβώς. Εντάξει, βέβαια τώρα πάλι με την νέα τεχνολογία, εάν τούτη σειρά φέρει. Εντάξει, μιλούμε για σειρά, μπορεί να είναι οποιοδήποτε βίντεο. Ανεβεί στο YouTube, το YouTube αμέσως να βγάλει έναν copyright strike στο διοχτή του καναγιού, να ενημερώσει σε εκείνον που του ανήκει το master recording και μπορεί και να μιουτάρει, να κάνει μιουτ το βίντεο. Το κομμάτι. Ένα από τα πιο μεγάλα έσοδα των μουσικών εν τούτο, να χρησιμοποιείται η μουσική τους σε άλλα media, σε άλλα μέσα, ας πούμε. Αρχικά να διασυνδέεται με εικόνα. Ναι. Με synchronization. Και αυτό το πράγμα ονομάζεται music synchronization και είναι το λεγόμενο licensing. Που είναι και τούτο που οι παραπάνω που μας προσπαθούμε να πετύχουμε σαν δημιουργοί. Και έχει πάρα πολλές συμφωνίες. Δηλαδή, ξέρω ότι το Netflix, ας πούμε, πλέον έρχεται και κάνει τα λεγόμενα buyouts.
έρχεται και λέει: Μιχάλη μου, έγραψε τον το τραγούδι, ηχογράφησε τον εξαιρετικό. Θα το βάλουμε μέσα στη σειρά μας, στο τάδε επεισόδιο, στο τάδε δευτερόλεπτο, μέχρι το τάδε δευτερόλεπτο, το τάδε σημείο του κομματιού. Έλα ένα χίποσο και μπάι μπάι. Ή αν είσαι, αν δεν είσαι ο Μιχάλης και είσαι η Radiohead, αλλάσουν τα πράγματα. Ναι, τούτο ακριβώς έχει να κάνει με τον που λέμε προηγουμένως. Όλη στη μαμαδικότητα που στιγμή που μιλούμε για οικονομικό δικαίωμα, για δικαίωμα οικονομικής εκμετάλλευσης, είναι ένα δικαίωμα που στο σύγχρονο κόσμο πώς το λέμε, έχει μια τιμή. Δηλαδή, μπορώ να το πουλήσω ακριβώς το πράγμα, για το δω όπως είπε και εσύ, για το πιάει ή οποιαδήποτε, οποιοδήποτε. Ναι, έρχεται και σου πει και ξαναδείς πλέον δεν θα λαμβάνεις, δεν έχεις να λαμβάνεις. Στην πραγματικότητα είναι που κάνεις. Πουλάς του τα δικαιώματα σου. Του μεταβιβάζεις τα δικαιώματα σου. Το μόνο δικαίωμα που δεν του μεταβιβάζεις, και να το θυμάστε τούτο, είναι το που λένε ηθικό δικαίωμα. Δηλαδή, δεν μπορεί αύριο στο ηθικό δικαίωμα, όμως χάρη συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα του δημιουργού να αναφέρεται όταν παίζεται το έργο. Άρα, δεν μπορεί το Netflix, λέω εγώ τώρα, να βάλει τη μουσική σου και να με γράψει το όνομα σου. Είναι που τα δει. Και ας μην πιάσεις μπακίρ. Εκτός και αν το υπόγραψες και δεν το πήρες ήδη. Εκτός και ναι, εντάξει. Αν υπόγραψες συμφωνία είναι ότι okay, ναι, μάλιστα. Αλλά να το κάνει που μόνη της, δεν μπορεί να το κάνει. Ναι. Επίσης, επειδή έχω δει τέτοια συμβολέα, έχει πολύ, πολλά λεπτομέρειες. Δηλαδή, δεν είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε μέσα στο συμβόλαιο να γράφει ότι σε όλων των επεισόδιων εγώ δεν δέχομαι σαν δημιουργός να έχει βία, ας πούμε, μέσα στο επεισόδιο. Ή να έχει, ξέρω εγώ, κάτι το οποίο εμένα, πολλά σοβαρά συμβόλαια. Τούτο συνδέεται με το ηθικό δικαίωμα του δημιουργού. Mm-hmm. Τούτο, ότι ρε παιδί μου, δεν μου λέμε ότι εγώ το έργο μου για να το μεταδώσω ή να το μεταδώσεις εσύ, θέλω να μπει σε κάποια πλαίσια. Δεν μου λέτε εσύ. Ξέρω εγώ, δεν δέχομαι, ρε παιδί μου, να βάλεις το έργο μου σε μια ταινία που έχει βιασμούς, ξέρω, ή βία, εν το δέχομαι, εν το θέλω το πράγμα και σου απαγορεύω να το κάνεις τον το πράγμα, άσχετα αν μου υποσχέθηκες εκατομμύρια και τα λοιπά. Εντάξει, τούτο που λέτε εσύ, είχε κάνει μια συμβόλη, ειδικά όσο με το θέμα της μεταπτυξής τεχνολογίας και τη διασύνδεση πλέον ούλων τούτων, ούλων των και των δικαιωμάτων και των εταιριών και τα λοιπά. Φτάνουμε πολλά κοντά σε τον που λέμε στα τότε συμβόλαια που λέγονται 360 contracts, ας πούμε, που στην πραγματικότητα είναι μόνο εσύ συμφωνείς με μια εταιρεία λίγο πολλά για την πλήρη εκμετάλλευση του έργου σου με οποιοδήποτε τρόπο. Είτε του λέγεται να παιχτεί, να παίζεται σε μαγαζιά, είτε σε ταινίες κτλ. Έρχονται και κάνουν σου συμβόλαια τα οποία καλύφουν πάρα πολλούς τομείς της οικονομικής εκμετάλλευσης του έργου σου. Το αν είναι καλό του και κακό, είναι ότι αλλάξαν και πολλά πράγματα με την έννοια ότι προηγουμένως και παλιά οι δισκογραφικές εταιρείες αναθυμούμε βλέπαν τις ταινίες για τη δισκογραφική βιομηχανία της Αμερικής που λέει εκλείαν τους κάτι στη συμφόλαια ξέρω εγώ με τις μπάντες και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα, είχαν τους ζημένα τα σέρκα τους και τα λοιπά. Λίγο πολλά σκέψη σήμερα σε άλλα. Εντάξει, βέβαια τώρα μιλούμε για τεράστιες μπάντες. Δηλαδή, αν φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, α πούμε. Ναι. Έτσι μπορεί να σε. Εντάξει. Ωραία, έχουμε πολλά πράγματα. Πάμε λίγο στις ψηφιακές πλατφόρμες. Έβλεπα τις προάλλες κάποιος δημιουργός μες στο Facebook, ο οποίος έκαμε έναν τεράστιο post διαμαρτυρίας και γράψε ότι έβαλα μες στο YouTube μου, είπε, μες στο κανάλι μου, έβαλα μια συνέντευξη μου στην οποία έπαιζε το τραγούδι μου, το ηχογράφημα μου και ήρθε το YouTube και έκανε μου το mute. Τι είναι ξέρει τόσο άνθρωπος. Παιδί το ξέρω, είχα καταλάβει. Ξανά. Έβαλε το κομμάτι. Εγώ το πάθα. Εν το πάθα εγώ, αλλά ας πούμε ότι το πάθα εγώ. Έγραψα ένα τραγούδι και τώρα στη συνέντευξή μας, σαν μιλούμε, έβαλα και το τραγούδι μου τη συνέντευξή μου. Και μετά ήρθε το YouTube και κάμε το mute. Μάλιστα. Γιατί συμβαίνει το πράγμα. Ίσως γιατί όταν το έβαλε δεν έγραψε ποιο είναι το κομμάτι, ας πούμε. Όχι. Διότι τούτος ο άνθρωπος έχει distributor. Α, οκ. Έχει έναν τούτος άνθρωπος έδωσε σε έναν distributor, ο οποίος μπορεί να είναι μια πλατφόρμα όπως το Cindy Baby, το DistroKid κτλ. Ή μια εταιρεία πιο personalized, ας πούμε, έδωσε
το δικαίωμα σε μια εταιρεία να χρησιμοποιεί το master recording του. Και στην ουσία το YouTube επροστάτευσε το για να μην του κλέφκουν τη μουσική του. Άρα. Τούτο που λέμε ότι στήπιο είναι καλό να το αναφέρει τσουράτσις, γιατί φαντάζομαι ότι εσύ παραπάνω εμπειρία, ότι μια νέα κάτι, ένας νέος τύπος τέλος πάντων μπορεί. Να πούμε νέο distribuio, είναι ο πλάσιε, δηλαδή όπως έχει ένας περιπτεράς πάει κάποιος και παίρνει του γάλατα, ο distributor στη δική μας τη δουλειά είναι ένας πλάσιε, ο οποίος πιάνει τη μουσική σου, το master recording σου και βάλει το στις πλατφόρμες. Και την ίδια στιγμή λειτουργεί όμως, λειτουργεί λίγο πολλά. Σαν τη δισκογραφική εταιρεία με την έννοια, όχι δισκογραφική εταιρεία, εκπροσωπεί τα δικαιώματα σου, αλλά διάστησε δικαίωμα. Τις παραπάνω φορές από ό,τι ξέρω, αν δεν κάνω λάθος, οι παραπάνω της Cyprus δουλεύουν με ποσοστό επί των εισοδημάτων σου και όχι με fixed rate, όχι με fixed ποσό που να τους πληρώσεις. Άρα, μπορεί να πληρώσεις κάτι στην αρχή, ναι, αλλά ναι, είναι με ποσοστό. Αλλά διατηρούν και ποσοστό, εξού και τους δίνεται το δικαίωμα να κατεβάζουν το κομμάτι σου, ναι, που το βίντεο σου, γιατί έχουν και εκεί δικαίωμα. Ναι. Άρα, πάλι για να ξέρουν οι φίλοι μουσικοί, την ώρα μου να ανεβάσεις έναν τραγούδι σου το οποίο κυκλοφόρησε ήδη με distributor σε έναν από τα δικά σου τα βίντεο, να περιμένεις ότι να σου έρθει copyright strike και πιθανόν να περιμένεις ότι θα σου το μιουτάρει το YouTube. Άρα, εκείνο που πρέπει να κάνεις είναι να επικοινωνήσεις με τον distributor σου, να του πεις ρε κουμπάρε, τούτον εγώ το ανέβασα, διότι είναι άδεια του master recording μου να χρησιμοποιηθεί σε τούτον το βίντεο, με μου το κατεβάζει. Στην πραγματικότητα το YouTube σου δίνει τη δυνατότητα όταν θα ανεβάσεις το οποιοδήποτε βίντεο κτλ. Να βάλεις όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για τη μουσική. Γι' αυτόν κιόλας, αν παρατηρήσετε, δηλαδή τα τελευταία ένα δύο χρόνια τουλάχιστον που το παρατηρήσα εγώ, κάτω που όλα τα βίντεο πλέον είναι να δεις. Υπάρχει ένα section ακριβώς σε ποιο ανήκουν όλα τα κομμάτια μουσικής που βρίσκεται στο βίντεο, ώστε με τον τρόπο να αποδεικνύει ότι είναι νόμιμη χρήση τους και ότι γίνεται η νόμιμη απόδοση των δικαιωμάτων. Μάλιστα. Και ποιος είναι ο distributor. Δηλαδή, σε ένα από τα δικά μας τα βίντεο, ας πούμε, θα γράψει, ας πούμε, είναι το τάδε τραγούδι κάτω, on ενώ είναι στο κανάλι της Louvana Records, γράφει on behalf of Louvana Records. Έρχομαι και δίνω το δικαίωμα στη Louvana Records να το ανεβάσει στο YouTube. Ειδικά δεν μου λέτε εσύ ότι με τούτα όλα τα streaming services και αλλά γίνονται πολλά εκατομμύρια τα πράγματα, εντάξει. Αλλά εν την πυρηνική φυσική, βασικές γνώσεις που αν δεν μάθει κάποιος και αντιληφθεί το πόδι του κάτω το πράγμα, πλέον που για μένα είναι εύκολο να έχεις μια γενική εικόνα το πώς είναι τα πράγματα. Άμα το θυμάστε, δηλαδή, ξεκινάς που το βασικό ρε παιδί μου, γράφεις μουσική, είναι να πρέπει να γραφτείς σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων. Να πούμε κιόλας ότι σε κάθε χώρα μπορεί να λειτουργεί ένας ή παραπάνω εταιρείες ή οργανισμοί συλλογικής. Στην Κύπρο προς το παρόν είναι μονοπόλιο. Έχουμε μονοπόλιο, ναι, εντάξει, μόνο στην πραγματικότητα, μόνο σε πολλά, σε μεγάλες χώρες έχεις παραπάνω που ένα, δηλαδή ακόμα και. Εντάξει, η Γερμανία είναι μία, η Ολλανδία νομίζω. Ναι, η Ολλανδία μία, οι Γάλλοι ας πούμε έχουν και οι Αμερικάνοι έχουν τρεις ή τέσσερις. Απλά να πούμε γερούν ότι όταν λειτουργεί μια χώρα, σε μια χώρα ένας οργανισμός, παραδείγματος χάρη ο PRS που λέμε για την Κύπρο, ο PRS δεν εισπράττει μόνο για τους Κυπρέους και είναι σημαντικό να θυμάστε το πράγμα. Κανένας δεν εισπράττει, όλοι οι οργανισμοί. Ναι, τούτοι όλοι οι οργανισμοί και εταιρείες που λειτουργούν σε κάθε χώρα που σημαντικότητα έχουν το δικαίωμα βάσει νομοθεσίας να συλλέγουν, να έρχονται να σε χρεώνουν. Δεν ξέρω ότι όποιος του καπνίσει πάει να, και κάνει. Να χρεώνουν γίνον που σου παρέχει τους χρήστες. Τους χρήστες μουσική να πάει για να μπορέσεις εσύ παράδειγμα να παίξεις μουσική να πρέπει να πληρώσεις. Τούτο η άδεια. Ξεχάριστο. Να παίξεις μουσική στο μαγαζί σου. Στο μαγαζί σου. Σε ένα χώρο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι ο μαγαζάδωρας. Ακριβώς, όχι στο σπίτι. Ναι, μιλούμε για ιδιωτική χρήση. Μιλούμε πάντα για εμπορική εκμάλευση. Τούτες οι εταιρείες είναι αδειοδοτημένες προ εκάστοτε κράτος με βάση συγκεκριμένη νομοθεσία που τους διά το δικαίωμα να έρχονται να πηγαίνουν σε ένα μαχαζί και στη βάση ενός τίμου καταλόγου να δουν και το πράγμα. Είναι κουτουρού, ας πούμε. Ακριβώς, που, ναι, υπάρχει συγκεκριμένα αναρτημένος στην ιστοσελίδα της κάθε εταιρείας που τούτες συγκεκριμένος κατάλογος που σου εξηγεί. Παραδείγματος χάρη αν μιλούμε για μπαρ, για μαχαζιά κτλ. Εστίασης,
Έχει να κάνει με το πόσα τετραγωνικά είναι ο χώρος σου, πόσο κόσμο μπαίνει, πόσες ώρες λειτουργεί κλπ. Και τούτες εταιρείες. Αν παίζεις live μουσική, αν παίζεις live, αν παίζεις ακριβώς. Αν κόφκεις εισιτήρια, αν δεν κόφκεις. Μπράβο, του τα ούλα και την ίδια στιγμή εν τούτο να θυμάστε ότι τούτες εταιρείες έρχονται σε συμφωνία με εταιρείες του εξωτερικού. Δηλαδή, αν η PRS σήμερα, λέω τώρα η PRS. Που έπαιγε στην Κύπρο, εντάξει, είναι το παράδειγμα μας. Εκπροσωπεί το δικαίωμα μου εμένα ως δημιουργού, άρα της εκχωρώ το δικαίωμα μου να πάει να εισπράξει για μένα και να με πληρώσει. Την ίδια στιγμή, επειδή σε ένα χώρο παίζονται μουσικές, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και που πάρα πολλές άλλες χώρες, τούτη η εταιρεία, η PRS, θα κλείσει συμφωνία με τις αντίστοιχες εταιρείες του εξωτερικού, με τους Αμερικάνους, με τους Γερμανούς, ώστε να εισπράττει και εκ μέρους τους. Δηλαδή, το ποσό μου, όταν εισπράττει το ποσό αφορά όλη τη μουσική που παίζει στο μαχαζί και όχι μόνο των Κυπραίων. Άρα, ένα που γίνεται, πρέπει, μπορείτε να εισπράξει και μετά να κάτσει στη βάση ενός συμφωνημένου τρόπου. Εξαρτάται για τα πράγματα. Αν μιλούμε π.χ. για μαχαζιά, παλιά ήταν ότι έπρεπε κάθε μαχαζί να δω και μια φορά τον μήνα έναν ενδεικτικό κατάλογο του ήταν που παίζει. Ένα σέτλι, ακριβώς. Ακόμα και στα ραδιόφωνα. Τα ραδιόφωνα βγήκαν μια φορά κάθε τρεις μήνες έναν ενδεικτικό. Ας θυμούμε κάτι, ναι, κάμουν αστείο μου, το κάμουν και εγώ, το δούλευκα και εγώ σε ραδιόφωνο. Ότι πρέπει να γάτσω να κάνουμε κομμάτι, κομμάτι, ας πούμε, ελέαμε για μια μέρα, για μια μέρα του μήνα, ας πούμε, το τι επέχτηκε. Και πόσες φορές και πόση ώρα. Και του είσαι που μέσα. Πού διαφημίσεις, πού κομμάτι τραγούδια, είσαι τα πάντα. Ένα αναλυτικό, ώστε στη βάση τούτου του καταλόγου, τούτου της λίστας, να έρθει να κάνει το διαμοιρασμό του ποσού του οποίου σε έσπραξε. Και να πει τούτα τα λεφτά για αφορούς μουσικούς που εκπροσωπώ εγώ σαν πιάρες στην Κύπρο. Άρα 10 ευρώ δαμέ. Τα υπόλοιπα τούτα τα 60 για τις σάσεμα, που για τους Γάλλους. Ή τούτα για τους Αμερικάνους. Και αναλόγως να στείλω τα λεφτά και να γίνουν το πράγμα. Τώρα υποτίθεται η PRS υποτίθεται λειτουργά μια νέα πλατφόρμα, το SoundMouse, το οποίο σαν δημιουργός soundmouse.com, σαν δημιουργός ανεβάζω εγώ έναν ηχογράφημα, το recording μου, κάνει σαν Shazam από ό,τι φαίνεται, yeah. Και τραβά πληροφορίες, υποτίθεται, διότι υπάρχει πάντα το υποτίθεται, τραβά πληροφορίες και πληρώνει τους δημιουργούς. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι στην Κύπρο, όπως εξηγήσαμε κιόλας στο podcast, ότι υπάρχει έτσι μια άγνοια, νομίζω, περί πνευματικών δικαιωμάτων και υπάρχει και μια φοβία, δηλαδή. Δηλαδή, λες και οι δημιουργοί παίρνουν το μέρος των μαγαζιών. Δηλαδή, είχε μόνο μέσα μαγαζί και να πει ο μαγαζάτορ, τους πιερώνω σε ώρα, εγώ τώρα να πιερώνω και να περάσω ο μουσικός και να λέει, μα ενώ ο μουσικός κανονικά δεν πρέπει να παίζει σε μαγαζιά που δεν πληρώνουν δικαιώματα. Είναι λες και εκμεταλλεύεται ένα μαγαζί την περιουσία του και απαραίτητα δική του την περιουσία των μουσικών χωρίς να λαμβάνει εισόδημα. Να πούμε ότι εν κομμάτιν και τούτο μιας ευρύτερης ιστορίας του πώς λειτουργεί η μουσική βιομηχανία και να το πούμε ότι κακά τα ψέματα ρε παιδί μου πρώτον και κύριον τα περισσότερα δικαιώματα της πράξης πας σε εκείνους που έχουν το περισσότερο airplay και τούτο να το έχουμε μες στο τούτο. Ναι, εντάξει, να μην νομίζουμε ότι επειδή έπαιξε μια φορά το τραγούδι μου να πιάνω χιλιάδες, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να το σκεφτούμαστε ειδικά τα πνευματικά δικαιώματα και τα έσοδα που είναι πνευματικά δικαιώματα, πρέπει να σκεφτούμαστε μια τεράστια μπίτα που είναι μια δεξαμενή στην οποία εισρέουν έσοδα από πάρα πολλές πηγές. Και που ούλον τον κόσμο. Ακριβώς. Και που ούλον τον κόσμο και μετά έρχεται η ώρα στην οποία είναι να γίνει ο διαχωρισμός και η κατάτμιση του ποσού και να σου έρθει ο δικός σου μερίδιο. Πρώτον, κατά δεύτερον, είναι αλήθεια ότι σε πάρα πολλές χώρες και στην Κύπρο, σε κάποιες χρονικές περιόδους, υπήρχε ένα πρόβλημα και ακόμα υπάρχει στην καταγραφή του τι παίζεται ακριβώς, ώστε να είναι σωστά μετά η κατανομή. Γιατί, να μην είπαμε το σαν παράδειγμα προηγούμενος, αλλά δείχνει ακριβώς τι είναι που συνέβη. Όταν, παραδείγματος χάρη, ένας ραδιοφωνικός σταθμός μια φορά το μήνα είναι διαλίστα και στη βάση κοινής της λίστας που γίνονταν η διανομή, άρα αυτομάτως αντιλαμβανόμαστε ότι οι υπόλοιπες 29 μέρες του μήνα δεν ξέρουμε να που συνέβη. Ναι. Άρα υπήρχε ένα πράγμα, τούτο θεωρώ ότι με την τεχνολογία σιγά σιγά λύεται. Γιατί μπορούν πλέον τούτες εταιρείες να έχουν
24 ώρες το 24 ώρες καταγραφή του είναι να μου παίζεται οπουδήποτε. Και γίνεται καλύτερη σειρά διανομή. Αλλά να πω έτσι, ναι, τα δικαιώματά μας σαν μουσικούς που εκπροσωπούν τις εταιρείες. Καλός ή κακός, με αντιλουγούς σωστά ή λάθος, υπάρχουν παραδείγματα, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα. Είχαν τα προβλήματα τους και έχουν τα προβλήματα. Έχουν τα προβλήματα τους, εντάξει. Επίσης, και έχει να κάνει και με το με τούτα όλα που συζητούμε. Με το mentality ίσως το δημιουργό. Εντάξει, σημαντικό επίσης να πούμε ότι και η ζωντανή μουσική πρέπει να πληρώνει το μαγαζί δικαιώματα. Δηλαδή, εάν πάω εγώ να παίξω σε ένα venue στην Λάρνακα, ας πούμε, Θερυπίν, και να παίξω ένα 2-ωρο set, να παίξω 2 ώρες 120 λεπτά μουσικής, κανονικά εγώ γίνα τα 20-25 τραγούδια που είναι να παίξω, πρέπει είτε εγώ, ειδικά αν παίζω τα δικά μου, είτε το μαγαζί να τα ανεβάσει στην πλατφόρμα, στην PRO με το οποίο συνεργάζεται, διότι εάν παίξω εγώ έναν τραγούδι του Αλκίνο, ας πούμε, και γίνει χαμός μες στο μαγαζί, δικαιούται, εντάξει, το ρέμα το Αλκίνο, δικαιούται και ο Αλκίνος να βγάλει, να κερδίσει κάποια χρήματα. Θεωρητικά, ρε παιδί μου, αν εσύ πίνεις, παίξεις σαν μαγαζί, παραδείγματος χάρη, στο οποίο παίξεις μόνο τη μουσική σου, έχει και ώρες παίξεις τη μουσική σου, θεωρητικά, επαναλαμβάνω, θα έπρεπε ότι πλήρωσε το μαγαζί για που αναλογίσαι εκείνη τη νύχτα που παίζεις εσύ, να σου έρθουν πίσω σε ένα σαν δικαιώματα. Μάλιστα. Αν παίξεις μόνο τη δική σου μουσική. Φυσικά, εντάξει, όπως είπαμε πριν, συμβαίνει. Έχεις και εσύ ευθύνη όμως να φύγεις πας στην πλατφόρμα για να ανεβάσεις. Ακριβώς. Δηλαδή, το να λέξει, και τούτο μου κάνει φραξία, δεν είναι μόνο το να γραφτούν μέσα σε μια εταιρεία. Δηλαδή, πρέπει να το. Εσύ που να το δουλέψει. Εσύ που να μπει να γράψει ότι δηλαδή μου μπήκε το κομμάτι μου, επέχτηκε ποτά, να ενημερώσει. Γιατί πολλές φορές ακόμα και αν δεν δηλώσει ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, λέω εγώ τώρα, ή που έπαιξε κάπου live ή ένα χώρο, αν δεν δηλώσει τη λίστα, το playlist του, μπορεί εσύ να μπει στη διαδικασία και να μπει παιδιά, να μπει στο site, στην πλατφόρμα τη PRS, και να πει την τάδε μέρα αν επέχτηκαν τα κομμάτια μου για με. Και κατοχυρώστε το πράγμα, ώστε μετά όταν γίνει η διανομή να σε πληρώσει για τον πράγμα. Θέλει, είναι ένα βούριστο. Είναι η δουλειά που κάνει ο publisher. Στην πραγματικότητα. Ελέγχουν τι προάλλε ένα φίλο μα που γράφει μουσική είναι ότι ένα από του publisher του, διότι έχει παραπάνω από έναν ανάλογα με το έργο, ανακάλυψε ότι σε μια χώρα τη, ξέρω εγώ, whatever, Βραζιλία, η μουσική που έγραψε για μια σειρά επέζε τον Τζαμέ και ανακάλυψε το publisher και ήρθαν του κάποια χρήματα. Τα οποία δικά του, επίσης τούτο είναι πολύ σημαντικό, τα χρήματα τούτα είναι των δημιουργών. Δεν ανήκουν σε κανέναν άλλο. Και τούτον υπήρχε, ξέρεις, μια φοβία. Μια φοβία πάνω. Τα μου λεφτά και σαν να και κλέφκες τα. Έχεις λεφτά και χρησιμοποιούν τη μουσική σου, έργο σου. Ναι, δικά σου. Είσαι δημιουργός, δικαιούσα. Είναι πολλά τερά. Μεγάλο το ζήτημα πάνω. Και μάλιστα αυτών και χρόνια έχουν και έτσι έχουν ανοίξει κάποια ζητήματα όσον αφορά το είναι που σημαίνει να αντιγράφεις έναν τραγούδι. Δηλαδή μέχρι πρόσφατα δεν κάνω λάθος, στην προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε δικαστική διαμάχη του Ετσίρα. Του Ετσίρα, ακριβώς. Τα ξεκέρδισε, διότι είχε δίκαιο. Είχε δίκαιο, ακριβώς. Αλλά τούτο ξεκίνησε πριν 3-4 χρόνια με μια δικαστική απόφαση με άλλον κομμάτι. Τώρα θυμούμε ακριβώς ποιον που ήταν. Και λέγαμε το που τότε ότι θα ανοίξει του ασκού του όλου. Και είναι αλήθεια ότι κάθε σκοτρίμινε ορίζουν να γίνονται αγωγές. Ναι, διότι ο άλλος. Εντάξει. Είχε και μια άλλη δικαστική διαμάχη, το οποίο ήταν όμως άλλο πράγμα. Ήταν, έκανα μια διαφήμιση στην Κίνα και πιάσαν έναν τραγούδι το Tame Impala και αντιγράψαν το ακριβώς το ίδιο. Το οποίο βέβαια υπάρχει και η λύση να το αντιγράψεις ακριβώς το ίδιο, το λεγόμενο sound alike, που μπορούμε να το πούμε εάν μας ξαναγαλέσετε για podcast και να μιλήσουμε, εάν μας ξαναπείτε. Αν κάνουμε πολλά reactions, να το ξαναγάμουμε για άλλα πράγματα, αν θέλετε. Εντάξει, είναι το λεγόμενο sound alike που μπορούμε να συζητήσουμε μια άλλη φορά. Ενημερώνουν μας που το control ότι τελείωσε η ώρα μας. Να κλείσουμε και να πούμε ότι ξανά ότι εμείς τούτα τα πράγματα συζητούμε τα εκ πείρας και
που κάποιες γνώσεις που αποκτήσαμε μέσα στα χρόνια και που κάνουμε στο θκεύασμα και κουβέντα. Και είναι πολύ σημαντικό ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να ξέρει τα πράγματα και να... Και υπάρχουν παντού, δηλαδή με ένα search στο ίντερνετ. Ακριβώς σήμερα, εντάξει, υπάρχουν πληροφορίες μαζεμένες που είναι εύκολο κάποιος να ασχοληθεί και αν θέλει να κάνουμε και λίγη διαφήμιση για κάποιον άλλο. Να πούμε απλά ότι εγώ θεωρώ ότι ένας μουσικός που την Ελλάδα έχει κάνει μια φοβερή σειρά από βίντεο που εξηγεί για πάρα πολλά πράγματα. Ποιο δεν το ξέρω. Μιλούμε για το κανάλι του στο YouTube, λέγεται, ονομάζεται Εμένα Ρώτα, και είναι ο Βασίλης Ογκίνος, ο μουσικός, ο παλιός πληχτράς του. Και μιλάει για τούτα πράγματα. Είναι για τη μουσική βιομηχανία, και στα ελληνικά, με βιντεάκια 25 λεπτά, 30 λεπτά. Πολλά καλή επεξήγηση. Μάλιστα. Θεωρώ ότι γενικά υπάρχουν πηγές, υπάρχουν πληροφορίες. Και ό,τι άλλο θέλει, μπορούμε. Αν και ρωτήσει να έχετε προς εμάς προσωπικά, μετά τη ζεύρετε μας και ρωτάτε μας. Ωραία. Να ευχαριστήσουμε ξανά την LPO Law Firm. Ευχαριστώ σε πάρα πολλά, διότι αφιερώνεις χρόνο πολύτιμο για να κάνουμε τούτα τις κουβέντες. Ελπίζω να έχουν κάποιο νόημα και για άλλον κόσμο εκτός που μας, διότι εμείς κάνουμε τις συνέχεια του στις κουβέντες. Είναι καλός και ο καφέ, εγώ είμαι καφέ που έρχομαι. Είναι καφέ, είναι καλός ο καφές. Αν έχει κανένα μας ποσάριος καφέδες, πίνουμε πάρα πολλούς καφέδες. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια.